Γεια σας! Λοιπόν, δεν νιώθω καθόλου ωραία για αυτό που θα κάνω σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε προκλήσεις. Βάλε ένα ποτήρι νερό, κρασί, κομματάκια από φρούτα, ό,τι φρούτα θες, ξύδι και λεμόνι και πιέστο. Με πολύ αγάπη. Επειδή δεν έχω φρούτα, τα έφαγα όλα, ούτε κρασί γιατί τελείωσε, θα βάλω νερό, ξύδι και λεμόνι. Δεν θα βάλω πολύ γιατί το χρειαζόμαστε το νερό. Ξύδι και λεμόνι. Χάλια! Λοιπόν, καλό είναι να δείξει. Έχω δακρύσει. Αχ, μου βιασά. Βάλε μέσα ένα ποτηράκι ξύδι, αλάτι, κέτσαπ και ρίξε το μέσα. Και λεμόνι! Ξύδι! Πολύ ξυδάκι πέφτει τελευταία. Αλάτι. Μην πες πολύ. Ωραία. Για τα έχω κρυμμένα εδώ πέρα. Και τσαπούλα. Το ξύδι πρώτα. Βλέπω όλοι τα λατρεύετε. Πόσο μ' αγαπάτε, καλέ, πόσο μ' αγαπάτε. Ιου, φίλε, πώς είναι έτσι. God, oh. Δεν μου είπες να το πιω. Δεν μου είπες να το πιω. Να το πιω. Να βάλεις το πρόσωπο, στο πρόσωπο σου γιαούρτι. Θα συνεχίσω το βίντεο, νομίζω, με το γιαούρτι στη map. Είναι διασκεδαστικό, είναι κρύο. Δεν το έδες. Σε παρακαλώ να φας μια κουταλιά της σούπας καφέ. Πού είναι, MMR, oh, God. Τώρα χτύπησε. Στην αρχή είναι κάπως κομπλέ, γιατί σου έρχεται κάπως. Απλά λιώνει και νιώθεις ότι πίνεις καφέ, αλλά μετά όχι, όλη επικρίτα. Βάλε δοντόκρεμα στο πρόσωπό σου για τις άλλες δύο προκλήσεις. Έβαλα. Βάλε ένα ποτήρι ξύδι και κέτσαπ και άμα δεν έχεις, βάλε μουστάρδα και φάτο. Αυτός μου είπε και φάτο. Γαμώ το. Εξιδάκι. Το λετρεμένο μου ξιδάκι. Κέτσαπ. Μαμά, συγγνώμη. Δεν τα έκανα το σπίτι χάλια, αλήθεια σου λέω. Γιατί το κάνω αυτό. Σε παρακαλώ να φας μια κουταλιά πιπέρι. Εσύ μας έλειπες. Δεν είναι αυτό το πράγμα που σου κάνω. Τα δόντια μου έχουν γίνει χάλια. Έχουν κυτρινίσει τα πλένα. Γιατί τα χάλια. Μιλάει ο άνθρωπος που έχει γιαούρτια και πράγματα πάνω. Μερέντα με μουστάρδα. Γιατί. Όταν λες τη μαμά σου να πάρει μερέντα. Φάω πρώτα τη μερέντα και μετά τη μουστάρδα. Γιατί. Μαλακές. Μετά μου δίνει μόνο μερέντα. Γιατί το κάνετε αυτό με τη ζωή σας? Πείτε μου. Τρώω πρέπει να φάω τη μερέντα. Από τη στιγμή που την άλλη να τη φάω. Όλοι τώρα. Δεν θα βάλω εγώ κάτι κιλά για σας. Κάντε dab. Dab. Πες γεια, στοίχημα δεν μπορείς. Γεια. Κάνε φάρσα στον κολλητό σου. Ακούς? Ναι, πού είσαι? Αμπελάκι μου. Βλάκα, είμαι σπίτι μόνη μου και έπεσα τις σκάλες και σπάσα το πόδι μου. Σοβαρά τώρα? Ναι. Πάρε την Κατερίνα. Βλάκα, έχω πονάω. Ποια Κατερίνα, να πάρω, δεν το σηκώνει. Πάρε το Μανταρλή. Και Μανταρλή με κορυδεύεις. Δεν μιλάμε, έχουμε μιλήσει με 3 χρόνια. Τι θα κάνω? Τι κάνω, Μανταρλή, δεν θα ξεκεί. Έλα, γρήγορα. Όχι, εντάξει, μη σηκώνω. Μη σηκώνω, σε προκλήσεις κάνω, άστο. Πες γεια καταρχάς στο YouTube και δεύτερον, δεν σχολίασες για τις προκλήσεις και με έχουν βάλει να τρώω μαλακίες. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, πες γεια στα παιδιά. Ποια παιδιά? Πες γεια! Ποια παιδιά, ρε? Στο YouTube, πες γεια! Με έβαλαν στις προκλήσεις να σου πάρω να σε πάρω τηλέφωνο και να σε κάνω φάρσα. Βλέπει δεν έχω κάρτα, είπα να σου πω κάποια μαλακία. Με έχουν βάλει για όρθια στη μούρη, έχω φάει πιπέρια, μερέντες, κέτσαπ μαζί, ξύδια. Δεν μπορώ, φοβάμαι, θα πεθάνω.
πάμε σπίτι σου. Ωραία, κλείσε γιατί πρέπει να κάνω βίντεο. Αν πάει. Τι ωραία σχολητός! Πάρ' την Κατερίνα! Πάρ' το μαντελί και εγώ τι να κάνω, να έρθω! Δείξα στον κόσμο τις φωτογραφίες που σου έστειλα. Κοίτα, αφού μπορούν να με δουν έτσι, θα τους δείξω τις φωτογραφίες που μου έστειλες. Και άλλη είναι αυτή. Σόφα, Ανδρεάννη. Βάλω όλη τη μέρα τα στο πρόσωπό σου. Όχι όλη, ρε μαλάκα, καινούρια είναι! Ούψ. Πασάλιψε κέτσαπ και μερέντα στο πρόσωπό σου. Μερέντα πασάλιψα, δεν πασαλίβω άλλο και θα τη φάω. Άρα και κέτσαπ. Gold! Αυτό θεωρείται πασάλιψε, έτσι. Ωραία. Είμαι αποτυχημένη YouTuber! Είσαι ηλίθια! Είμαι αυτή που πασαλίβεται με μαλακίες. Φάει μερέντα με αλάτι, πιπέρι και λάδι. Δεν έχω λάδι τώρα μαζί μου, οπότε φάμε μερέντα. Όχι, εντάξει. Μαλάκες, πόσο μερέντα έφαγα. Ούψα. Το σκατώσατε, μαλάκες, τι αλάτι. Ωραία, πούστη. Όχι, όχι, έπεσε πολύ για μόνο. Να χωρίσω με τον boyfriend on camera. Γιατί είμαι έτσι καταρχάς, θα σπάρει, ναι. Ακούς. Έλα. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Απλά πιστεύω πως πρέπει να χωρίσουμε γιατί δεν πάει, ρε. Σοβαρά τώρα. Ναι. Τι έχεις. Δεν πάει. Πού δεν πάει, ρε. Δεν πάει, ρε φίλε, δεν. Έχεις πάρει ναρκωτικά. Όχι. Συγκεντρώσου, μη γελάς! Εγώ συγγελάς, μάρακα, και με κάνεις να γελάω. Πρέπει να γίνει σωστά, πρέπει να τους πείσουμε, λοιπόν. Κάτσε. Για να τους πείσουμε πρέπει να κόψεις μαλακίες. Μαλάκα, αν δεις το βίντεο, φίλε, δεν μπορώ, μου έχουν κάνει να φάω τις μαλακίες. Έχω φάει γιαούρτι με κέτσαπ, μουστάρδα, μερέντα, έχω βάλει στο πρόσωπο μου. Ό,τι έφαλε ο παππούς της Μαλάκα, έχω γίνει σαν... Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Όπως πριν. Όχι, εντάξει. Είμαι όπως πριν, απλά με μερέντες και γιαούρτια. Ακόμα πιο σκοτώ. Ναι. Το είχαμε καθόλου στην Μπένο. Πείτε γεια σας θέλω που με παρακολουθείτε και πόση ώρα να κάνω μαλακίες. Πρέπει να ξεβάψω το μισό μου πρόσωπο. Μπορούμε τη λακή. Η Στέλλα και στον τοίχο γιατί ακούει τον Μπάουκ και... Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι χάλια. Αν σας άρεσε, σας παρακαλώ να σας άρεσε γιατί έγινε σαν τον καρνάβαλο. Πατήστε ένα like. Πατήστε ένα like γι' αυτό που μου ζητήσατε να το κάνω και δεν το έκανα. Έχω διαβάσει μια καλή κρέμα για το πρόσωπο. Νομίζω μετά από αυτό δεν θα με δείτε σοβαρά ξανά. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, όπου θέλετε. Θα τα έχω από κάτω. Τα λέμε. Bye!